Κύριε Βαρδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Η εξέλιξη της πανδημίας επιτρέπει στους ξενοδόχους να κάνουν σχέδια για την τουριστική σεζόν 2021 από τη στιγμή που καταγράφεται καθυστέρηση στο μέτωπο των εμβολιασμών. Κοιτάξτε, οι ξενοδόχοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν σχέδια και είναι υποχρεωμένοι γιατί μετά την καταστροφική χρονιά του 20, μια δεύτερη καταστροφική χρονιά προφανώς και θα σήμαινε το τέλος για πάρα πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το ζόρι όσοι εν πάση περιπτώσει είναι πιο απεσιόδοξοι, αισιοδοξούν ότι θα προχωρήσουμε σε μια χρονιά που μπορεί να μην είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά, μια καλή χρονιά, αλλά τουλάχιστον θα αρχίσει να θυμίζει φυσιολογικές χρονιές. Θα στηριχτείτε στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, από τη στιγμή που σύμφωνα με το ρεπορτάζ προκρατήσεις δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς αυτό. Άλλα χρόνια, τέτοιες μέρες, ξέραμε πάνω κάτω πώς θα κινηθεί η χρονιά, υπήρχαν προκρατήσεις, ήταν ένας μπούσουλας για το πώς θα πάει η επόμενη σεζόν. Φέτος οι προκρατήσεις είναι είδος αναπαρχία, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Οπότε η λογική λέει ότι θα στηριχτούμε όλοι στο last minute, στις κρατήσεις που θα γίνουν την τελευταία στιγμή, στις κρατήσεις που, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε όλοι ότι είναι αρκετές. Είναι ένα οικονομικό ρίσκο, δεν είναι, για όλους αυτούς που θα μπουν στη διαδικασία να ανοίξουν. Σας είπα, προφανώς και είναι, αλλά να ξέρετε ότι φέτος τα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν θα είναι σχεδόν η πλειοψηφία. Όχι η πλειοψηφία, θα είναι σχεδόν η ολότητα. Μάλιστα. Προϋποθέσεις βάζουν οι ξενοδόχοι της Ιεράπετρας για να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Μα ξέρετε, δεν έχεις το μαχαίρι για το πεπόνι εσύ. Εσύ περιμένεις να μην έχεις άλλη μια χρονιά κλειστός. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων προετοιμάζεσαι για να ανοίξεις και περιμένεις και εύχεσαι όταν πλησιάζουμε στις αρχές της τουριστικής περίοδου να υπάρχουν κρατήσεις ώστε να διατηρηθείς ανοιχτός. Θα διατυπώσετε κάποιες προτάσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού? Ετοιμάζετε κάτι? Έχετε κάποια ατζέντα? Έχετε πει σε ένα στάδιο διαβούλευσης? Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Θα σας πω το εξής, ότι γενικότερα οι ξενοδόχοι της Κρήτης έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας μεταξύ μας, είμαστε ενωμένοι, όλες οι ενώσεις κάνουμε τηλεδιασκέψεις, οπότε έχουμε κοινές προτάσεις, οι οποίες προχωρούν και βγαίνουν μέσω της POX, του ΣΕΤΕ, δηλαδή των κεντρικών συλλογικών μας οργάνων, οπότε σε αυτό το τομέα τουλάχιστον πάμε καλά. Ποιες αγορές αναμένεται να στηρίξουν το εγχώριο τουριστικό προϊόν, τι πιστεύετε, κύριε Βαρδάκη? Τα παραδοσιακά, δηλαδή τουλάχιστον στην περιοχή μας, ξέρουμε ότι θα έρθουν οι Γερμανοί. Θα έρθουν Γάλλοι σε κάποια κλαμπ που έχουν, θα έρθουν Πολωνοί, οι οποίοι είναι μια ανερχόμενη δύναμη, και οι υπόλοιποι Κέντροευρωπαίοι, Τσέχοι, Σλοβάκοι κλπ. Σε αυτούς τους οποίους υπήρχε πέρυσι μια μεγάλη έτσι βουτιά και φέτος δεν ξέρουμε πώς θα πάει η κατάσταση, με τους Σκανδιναβούς. Μάλιστα. Είναι κάπως θολό το τοπίο στο μέτωπο της τουριστικής δυνατότητας των επισκεπτών και των ανθρώπων που θα βρεθούν φέτος στο νησί της Κρήτης από τη στιγμή που δεν υπήρξαν προγραμματισμένες τουριστικές εκθέσεις? Το τοπίο γενικότερα είναι θολό, γιατί και εκθέσεις να υπήρχαν. Ξέρεις, οι εκθέσεις είναι ένας παράγοντας. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που σου δείχνουν πώς θα πάει η χρονιά, που όλα αυτά φέτος λείπουν. Δηλαδή, σας είπα και πριν, με την έννοια των προκρατήσεων, πάντα είσαι ένα μπούσουλα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προκρατήσεις, έρχεσαι μονάχα να κάνεις εικασίες, να λες ότι ελπίζω, ότι θα κάνω, ότι θα δω. Η λογική βεβαίως λέει ότι θα υπάρχει, η ψυχολογία του κόσμου θα είναι τέτοια που θα υπάρχει πάρα πολύ last minute. Θα είναι πιο όρημη φέτος οι ξενοδόχοι της Κρήτης στο μέτωπο της διαχείρισης ενός κρούσματος, για παράδειγμα? Θα είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι? Θα είμαστε βεβαίως, αλλά και πέρυσι από ό,τι είδαμε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε όλο τον χρόνο, ήμασταν προετοιμασμένοι. Αν θυμάστε, παρατράγωδα πέρυσι δεν υπήρχαν. Δεν μου σχολιάσατε λίγο τα στοιχεία, δεν σας έδωσα και πάσα βέβαια, που παρουσίασα στην αρχή της σύνδεσής μας αναφορικά με την Κρήτη και τον δημοφιλή αυτόν προορισμό για τους περισσότερους Ευρωπαίους. Είναι ένα στοιχείο? Ναι, φυσικά είναι ένα στοιχείο. Ξέρουμε ότι είμαστε ένας τουριστικός προορισμός πολύ δυνατός και δεν είναι μονάχα συγκεκριμένη έρευνα. Γενικότερα, από όλα τα μέσα δικτύωσης που υπάρχουν στον τουρισμό, έτσι, από όλες τις γνωστές πλατφόρμες, βλέπουμε ότι η Κρήτη είναι στις άδενιες στην κορυφή, είναι στις πολύ ψηλές θέσεις. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε τουλάχιστον το 25% του εγχώριου τουρισμού. Δείχνει ότι έχουμε δύναμη και σιγά-σιγά, αν είχαμε και λίγο καλύτερες υποδομές, αυτή η δύναμη μας θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και όταν λέω υποδομές, δεν εννοώ βεβαίως τον ιδιωτικό τομέα, δεν εννοώ τα ξενοδοχεία μας, τα οποία είναι στην κορυφή, εννοώ για τους δρόμους μας, τα κλασικά προβλήματα που έχει η Κρήτη, για τα αεροδρόμια μας κλπ. Μάλιστα. Υπάρχουν ξενοδοχεία 12 μήνες διάρκειας λειτουργίας στην Ιεράπετρα που είναι αυτή την περίοδο ανοιχτά μέσα στην πόλη, και αν ναι, τι πληρότητες τώρα μπορεί να έχουν? Λοιπόν, αστικά ξενοδοχεία βεβαίως υπάρχουν, όπως σε όλες τις πόλεις, και οι πληρότητες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ χαμηλές. Δηλαδή,
Δεν έχουμε την απέτηση, μάλλον δεν έχουν οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, δεν έχουν την απέτηση τέτοια εποχή να υπάρχει κόσμος από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Ξενοδοχεία στην Ιερά Πέτρα τα οποία πιθανότατα να αλλάξουν χέρια, επενδυτικό ενδιαφέρον, για να το όχι. θέσω καλύτερα. Επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά ξενοδοχεία τα οποία πολλούνται δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Τουλάχιστον τώρα. Και ένα μήνυμα προς τους συναδέλφους σας που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από τον πρόεδρο των ξενοδόχων στην Ιερά Πέτρα, ποιο θα είναι? Το μήνυμα είναι ότι άλλη μια χρονιά έτσι θα πάμε γερά, να προσπαθήσουμε και ας ελπίσουμε στο τέλος της χρονιάς να έχουμε κάποια χαμόγελα. Βλέπετε αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι? Περισσότεροι συνάδελφοί σας τονίζουν ότι η αύξηση θα είναι αναπόφευκτη, θα έχει θετικό πρόσημο. Κοιτάξτε, παρακάτω από πέρυσι δύσκολα θα πάμε. Ναι. Όμως θα πρέπει, και εννοώ σαν, στο σύνολο, σαν χώρα, έτσι. Δείτε όμως κάτι άλλο, ότι φέτος τα ξενοδοχεία θα είναι όλα ανοιχτά. Οπότε η πίτα θα μοιραστεί περισσότερο. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι γενικότερα η χρονιά και ατομικά για την κάθε επιχείρηση θα είναι καλύτερη από όταν πέρυσι. Γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ άλλη μια καταστροφική χρονιά σαν την περσινή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαρδάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για την παρέμβαση και το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.